εκπομπή ώρα εκεί που βρίσκεται στο χωριό Βάβλα και σε ένα θαυμάσιο και ρομαντικά εκπληκτικό σπίτι, το οποίο είναι γεμάτο παράδοση, ήθη και έθιμα του τόπου, της κυπριακής παράδοσης, η οποία είναι πολύ σημαντική. Είμαστε στην επαρχία Λάρνακας. Μαζί μας είναι η κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια αυτού του όμορφου σπιτιού. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα πρέπει να πούμε ότι εντυπωσιαστήκαμε με αυτό το όμορφο σπίτι. Είναι ένα σπίτι γεμάτο αντικείμενα από την παράδοση της Κύπρου, τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό μας και την καταγωγή μας. Πότε αρχίσατε να αναπαλαιώνετε αυτό το σπίτι και να μαζεύετε όλο αυτό το υλικό? Το σπίτι τούτον πήρα το 2 χρόνια μετά την εισβολή. Επειδή χάσαμε το στην Κερίνια το σπίτι, είχαμε και στο σπίτι, στο Αγιορχή σπίτι, και χάσαμε το. Και ήρθαν τυχαίως βόρτα, περίπατο να πούμε, μαζί με τους δικούς μου που ήταν πρόσφυγες. Είδαμε ότι κάτι έμοιαζε με την Κερίνια, τερατσιές στο βουνό, ξέρω εγώ, και προσπάθησα 2 χρόνια ώστε να το έβρω. Και έκανα και 3 χρόνια να το διορθώσουμε, έκαναμε 3 χρόνια. Τώρα, αυτό το σπίτι φιλοξενεί τουρίστες κατά τις διακοπές σου, έτσι δεν είναι? Είναι στον αγροτουρισμό και έρχονται και ξένοι και Κυπραίοι. Παραπάνω είναι η Λευκοσιάτης. Πώς μπορεί κάποιος να αποταθεί και να έρθει να κάνει διακοπές σε ένα τέτοιο χώρο? Μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε μένα, μπορεί να αποταθεί στον ΚΟΤ να τον βοηθήσει. Και στα γραφεία του ΚΟΤ υπάρχουν ορισμένα φυλάδια που τους ενημερώνεις. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει μια σειρά από σπίτια που μπορείς να επιλέξεις. Και είναι και πια διαθέσιμα, έτσι, είναι, διότι αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση. Υπάρχει αρκετή ζήτηση και πρέπει να τηλεφωνούν κατά κάποιο τρόπο να τα προκρατήσουν. Τώρα, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι κάποιος να συντηρεί ένα τέτοιο σπίτι, κυρία Δέσποινα, και πόσο σας βοηθάει η αρμόδια υπηρεσία? Από την αρμόδια υπηρεσία είμαι πολύ ευχαριστημένη. Συνεργάζομαι πλήρως, είναι πολύ καλοί συνεργάτες. Αγαπούν το σπίτι και εμένα πάρα πολλά, βοηθούμε πάρα πολλά. Το σπίτι έχει πάρα πολύ δουλειά για να συντηρηθεί. Περνούμε λοιπόν σε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αγάπης σε αυτό που κάνουμε και στο μεράκι το οποίο έχετε. Διότι για να τοποθετηθούν όλα αυτά τα πράγματα και να διατηρηθούν στον χρόνο χρειάζεται πολύ αγάπη και δουλειά να γίνει. Αυτά τα αντικείμενα είναι αντικείμενα κοιμήλια από την οικογένεια σας? Τα πλήστα, τα 2/3 είναι οικογενειακά. Διότι ο παπάς μου ήταν γεωργός εξ επαγγέλματος, να πούμε. Αφού είχε μισθαρκούς που λέμε, είχε 3 ζεύγη βούθκια. Και γι' αυτόν αγάπηλα τα πράγματα και σιγά σιγά μάζευα τα. Κάτι που μου άρεσκε, δεν ήθελα να το πετάσω. Μικρά πράγματα βέβαια. Ύστερα σιγά σιγά όταν πήρα το σπίτι, βρίσκα τα πετάμενα. Και σιγά σιγά συμπλήρωσα τούτα που έχω. Από τα πιο αγαπημένα σας αντικείμενα σε αυτό το σπίτι ή μερικά τα οποία σας έχουν δυνατές θύμησες από τη ζωή σας? Όλα είναι αντικείμενα, όλα τα αγαπώ, όλα έχουν αναμνήσεις, διότι είναι πολύ οικογενειακά και τα έζησα από μικρή, από τον καιρό που γεννήθηκα, έζησα αυτό το πράγμα. Το ζευκάρι, το γάδαρο, το άλετρο, όλα ό,τι βλέπετε είναι, έχουν όλα αναμνήσεις. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχω στους τοίχους, είναι από τη μάμα μου, τη γιαγιά μου, από το Κάρμι. Και εσείς σε παλαιότερα χρόνια σας έχουμε εντοπίσει σε μερικές φωτογραφίες? Ναι, ναι, καλά. Ναι. Εσάν να πούμε των νυχτικών γύρων είναι της γιαγιάς μου. Ναι. Το ταμί είναι που έκαμε η γιαγιά μου για το ζυμπούνι του παππού, για το γάμο. Ναι.
Τα κάδρα όλα είναι της μάνας μου και της θείας μου. Άρα λοιπόν μιλάμε για χρόνια πιο πριν, για πίσω γενιές και για ιστορία η οποία... Επειδή αγαπούσα, ήρθα στη Λάρνακα, έχει σχεδόν 45 χρόνια που είμαι στη Λάρνακα, αλλά επειδή τα αγαπούσα, εμάζευα τα πιένα στην κυρία στη μάμα μου, εθώρον κάτι έπιανα, το πιένα στη θεία μου, θεία να μου το δώσεις, εδούσα μου τα ράγω, μην μου το γελίου αγαπημένη, ναι. Εμείς σας ευχηθούμε να συνεχίσετε και να κάνετε αυτό το πράγμα που το κάνετε με πολύ αγάπη και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.